Και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας είναι και πάλι κοντά σας. Σήμερα θα αναφερθούμε στον Πρωτέα Παλιάς Φωκαίας, ο οποίος μετέχει στη Β' Ιψανά, στο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά, και στις 9 αγωνιστικές που έχουν διεξαχθεί έχει 7 νίκες, μία ισοπαλία και μία ήττα. Βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 22 βαθμούς πίσω από τον αθλητικό όμιλο Κερατείας, ο οποίος είναι με 24 βαθμούς. Μαζί μας για να μιλήσουμε για τη φετινή πορεία του Πρωτέα, τον προπονητή της ομάδας, τον κύριο Ηλία Λάζαρη. Κόουτσε, καλησπέρα. Καλησπέρα και σε εσάς. Δυστυχώς έχουμε τη διακοπή του πρωταθλήματος και καραντίνα και έτσι τα λέμε μέσω Skype. Δεν μπορούμε να τα πούμε στο γήπεδο. Τι να κάνουμε, υπομονή. Υγεία πάνω απ' όλα και υπομονή. Σίγουρα. Λοιπόν, coach, δεν ξεκινήσατε καλά στο πρωτάθλημα. Την πρώτη αγωνιστική χάσατε από το Γέρακα. Στη δεύτερη αγωνιστική ήρθατε ισοπαλία με τον Αυλώνα. Και μετά πήρατε μπρος και δεν σταματάγατε καθόλου. Εντάξει. Μπορώ να πω ότι την πρώτη αγωνιστική με το Γέρακα είμαστε καλοί. Είμαστε απλώς άτυχοι σε λεπτομέρειες, χάσαμε το παιχνίδι. Δεύτερη αγωνιστική με τον Αυλώνα είχαμε ένα ψηλό άγχος από την ήττα της πρώτης αγωνιστικής. Είμαστε μαγκωμένοι, δεν παίξαμε αυτό που θέλαμε. Από εκεί και πέρα σιγά σιγά βρήκαμε τα πατήματά μας και η ομάδα περπάταγε καλύτερα, πατούσε καλύτερα στο γήπεδο και έτσι έγινε και το αποτέλεσμα. Έχετε βάλει 20 γκολ και έχετε δεχτεί μόλις 4. Ναι, έχουμε, μου φαίνεται, την καλύτερη άμυνα. Πώς βλέπεις τον όμιλο, coach, τον όμιλο, με συγχωρείς, το πρωτάθλημα δηλαδή, τις ομάδες που μετέχουν στο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά? Εγώ πιστεύω, κατά τη γνώμη μου, είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Μπορεί και ο τελευταίος να κερδίσει τον πρώτο. Είναι δύσκολο το πρωτάθλημα. Υπάρχουν ομάδες όμως που ξεχωρίζουν, όπως είναι ο Κεραυνός, και του εύχομαι ειλικρινά, γιατί έχω παίξει 7 χρόνια να πάω στο Κεραυνό να ανεβεί κατηγορία. Είναι η Βάρη, είναι ο Γέρακας, είναι πολλές καλές ομάδες. Δύσκολο. Σιγά σιγά πρέπει να περπατήσουμε βήμα-βήμα για να δούμε και εμείς σαν ομάδα Πρωτέας τι πρέπει να κάνουμε. Ο στόχος που θέσατε από την αρχή της σεζόν ήταν η άνοδος στην Α' Ιψανά? Ο στόχος που θέσαμε στην αρχή με τη διοίκηση και με όλα τα παιδιά ήταν να κάνουμε μια καλή πορεία. Τίποτα παραπάνω, εντάξει. Και από εκεί και πέρα ό,τι μας βγει. Για πες μας έτσι, στην πρώτη θέση είναι ο Κεραυνός Κερατέας, ο αθλητικός όμιλος Κερατέας. Και στην τρίτη θέση είναι μια νεοφώτιστη ομάδα στο πρωτάθλημα της Β' Ιψανά, ο Ολυμπιακός Βάρης. Ο Κεραυνός, τον ξέρουμε χρόνια, είναι πολύ καλή ομάδα, δυνατή, με κόσμο. Και εντάξει, λογικό είναι να πρωτογωνιστεί. Όσο για τη Βάρη, είναι μια ομάδα οργανωμένη, νοικοκυριμένη και αυτή είναι, πατάει σε καλές βάσεις, έχει καλές βάσεις. Για πες μας τώρα, coach, για το δυναμικό του Πρωτέα. Αποτελείται από νεαρούς παίκτες, υπάρχουν και έμπειροι ποδοσφαιριστές στην ομάδα? Υπάρχουν και νεαροί και έμπειροι. Εντάξει, η ομάδα μας είναι από παιδιά από την περιοχή και από τη Φώκια. Κάναμε δύο μεταγραφές φέτος, τον Βασίλη, τον Κουτογιανόπουλο και τον Γιουρού. Είναι και τα παιδιά ήρθαν και πήραμε συμπορία και τρία παιδιά από την Κερατέα που ήρθαν, ο Μεγαγιάννης, ο Αντώνης ο Κρεμέτσος και ο Δημήτρης ο Λιούμης. Εντάξει, η ομάδα προχωράει σιγά σιγά, βήμα-βήμα, αλλά τώρα είναι ο σκοπός με αυτό, με τον κορονοϊό, χάσαμε όλο τον ρυθμό. Έχεις δώσει κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρούνε? Σίγουρα, σίγουρα, είμαστε σε καθημερινή με τα παιδιά, τρέχουν, κάνουν, αλλά όσο και να είναι, άμα δεν είσαι μέσα στο γήπεδο να κουμπίσεις την παλίτσα που λέμε, εντάξει, είναι δύσκολο. Στο team έχεις και κάποιον συνεργάτη, στο προπονητικό team?
Όχι, μόνος μου είμαι. Πώς είναι η συνεργασία σου με τη διοίκηση του Πρωτέα? Η διοίκηση είναι άψοχη. Η διοίκηση λειτουργεί σε επίπεδα επαγγελματισμού. Ειλικρινά το λέω και δεν το λέω επειδή είμαι προπονητής εκεί πέρα. Μακάρι όλες οι ομάδες να έχουν τέτοια διοίκηση. Ειλικρινά το λέω. Να μου αναφέρεις έτσι ποιος είναι τα μέλη του Δέλτα Σίγμα έτσι που... Κοίτα τώρα, δεν θα σου πω ονόματα. Θα πω ότι η ομάδα, η διοίκηση είναι από μια παρέα παλεμάχων και είναι καταπληκτικά παιδιά όλα τους. Καταπληκτικά παιδιά. Ειδικά με τον κύριο Γιαννόπουλο που τον ξέρω και χρόνια γιατί ήμουν ξανά στη Παλιαφό και ανεβήκαμε κατηγορία ξανά. Είναι άψογος. Πάνω απ' όλα είναι φίλος και μετά είναι γενικός αρχηγός για μένα. Οι φίλαθλοι της περιοχής στηρίζουν την ομάδα? Πάντα τη στηρίζουν την ομάδα. Πάντα τη στηρίζουν, είναι κοντά και τη στηρίζουν, ναι. Το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο για πρώτη φορά γίνεται έτσι χωρίς την παρουσία φιλάθλων. Δύσκολο πράγμα τώρα να παίζεις ποδόσφαιρο χωρίς φιλάθλους. Είναι δύσκολο, αλλά υπομονή, τι να κάνουμε. Μέχρι να δούμε με τα καινούργια μέτρα τι θα γίνει και πότε θα ξεκινήσουμε. Ως διοργάνωση το πρωτάθλημα, ποια είναι η άποψή σου ως πρωτάθλημα? Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα? Είναι σε καλό επίπεδο, ναι. Είναι σε πολύ καλό επίπεδο, πιστεύω. Είναι σε καλό επίπεδο. Από τη διαιτησία, η εικόνα της διαιτησίας? Δεν έχουμε κανένα παράπονο. Λάθη γίνεται, εντάξει, όλοι κάνουμε λάθη. Και οι διαιτητές θα κάνουν άνθρωποι, είναι, θα κάνουν λάθη και αυτοί. Δεν υπάρχει κανένα παράπονο, ειλικρινά. Σε ποιον θα ήθελες έτσι να δώσεις συγχαρητήρια για την μέχρι στιγμής, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, βαθμολογική συγκομιδή του Πρωτέα? Συγχαρητήρια θέλω να δώσω σε όλη την ομάδα, σε όλα τα παιδιά, γιατί είναι καταπληκτικά. Δουλεύουν πάρα πολύ, έχουν υπομονή και είναι παρόν εκεί. Σε αυτό που λέμε είναι εκεί, είναι εκεί, είναι εκεί. Δίνω συγχαρητήρια στα παιδιά. Ποιοι είναι οι σκόρερ έτσι στον Πρωτέα, για πες μας έτσι δύο λόγια. 8 γκολ. Ορίστε. Ο Γιουρούμ είναι ο πρώτος σκόρερ με 8 γκολ. Και μετά έρχεται ο Χαρίτος, ο Νίκος. Ο Νίκος ο Χαρίτος. Ωραία, τώρα, τι πιστεύεις εσύ, Ηλία, πότε βλέπεις να ξεκινάει το πρωτάθλημα? Έχεις κάποια εκτίμηση από τη δική σου πλευρά? Τίποτα, δύσκολα, δεν βλέπω τίποτα αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά, και συζητήσεις που κάνω με διάφορους ανθρώπους, ούτε αυτοί δεν ξέρουν ακόμα τίποτα. Είναι δύσκολο, δεν ξέρουμε ακόμα. Είσαι σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της διοίκησης, με τα παιδιά? Κάθε μέρα σε επικοινωνία είμαστε, μιλάμε, λέμε τι μπορούμε να κάνουμε, πώς να το κάνουμε. Συνέχεια είμαστε, μιλάμε συνέχεια σε επικοινωνία καθημερινής βάσης. Πόσο χρονικό διάστημα πιστεύεις ότι θα χρειαστείτε για να προετοιμάσετε την ομάδα για την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Από τη στιγμή που σας πούνε ότι μπορείτε να ξεκινήσετε τις προπονήσεις. Πιστεύω ότι σε 20 μέρες θα είμαστε καλά, 20 με 25 μέρες εκεί πέρα. Να κάνουμε μία μήνυ προετοιμασία. Ωραία. Τώρα θα ήθελα έτσι να μας πεις δύο λόγια για σένα. Που έχεις παίξει, που έχεις αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής, σε ποιες ομάδες εργάστηκες? Σαν ποδοσφαιριστής έχω παίξει στη Μαργκό, Πορτοράφτη, Κεραυνός, Καλύβια, Λούτσα. Σαν προπονητής ξεκίνησα από το Πορτοράφτη. Ήμουνα στις σχολές του Ολυμπιακού πολύ παλιά με τον κύριο Καραπιπέρη, τον Ηλία, συνεργάστηκα. Ήμουνα σε ο Μπροτέας, Αρωνικός, Κουβαρά. Είσαι στο χώρο του ποδοσφαίρου της Ανατολικής Αττικής, σταθερός. Είμαι σταθερός, ναι, εδώ Ανατολικής Αττικής, ναι. Πώς βλέπεις, υπάρχουν ταλέντα στην Ανατολική Αττική, Ηλία? Και πώς βλέπεις το επίπεδο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στην Ανατολική Αττική? Το επίπεδο του ποδοσφαίρου αυτή τη στιγμή έχει ανεβεί
είναι σε καλό δρόμο, υπάρχουν ταλέντα, αλλά θέλει υπομονή να δουλέψουν και για να προχωρήσουν. Θέλει υπομονή. Τα γήπεδα στην Ανατολική Αττική, οι αγωνιστικοί χώροι, πώς είναι? Μερικά γήπεδα, εντάξει, μπορεί να πούμε ότι είναι καλά, αλλά θέλουν αλλαγή. Είναι δύσκολα, γιατί εκεί ξεκινάνε τα προβλήματα με τα γόνατα, με τη μέση και τραυματισμοί πολύ. Ποιο παιχνίδι από τα 7 που έχετε κερδίσει, έτσι, το χαρήκατε περισσότερο από τις 7 νίκες που έχετε σημειώσει? Ποια μάλλον ήταν η πιο δύσκολη νίκη? Η πιο δύσκολη νίκη ήταν εκτός έδρας, με το Μαύρο Ετώ. Μαύρο. Και στην τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος, κερδίσατε στο γραμματικό τον αθλητικό Όμιλο Ραμνούς με 3-0. Ναι. Για πες μας έτσι και για το τελευταίο αυτό παιχνίδι πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος. Πιστεύω ότι εντάξει, η ομάδα είχε βρει ένα καλό ρυθμό, πατάγει καλά στο γήπεδο και έμπαινε με την οτροπία του νικητή. Ήταν οργανωμένα καλά και τα παιδιά ήταν καλά, ήταν ψυχολογικά ανεβασμένα, ξέραν ότι μπαίναν μέσα στο γήπεδο και θα κερδίσουμε. Είχαν νοοτροπία νικητής. Ποιες ομάδες πιστεύεις ότι... Βέβαια, δεν γνωρίζουμε με την επανέναρξη του πρωταθλήματος σε τι κατάσταση θα είναι και η δική σου ομάδα, αλλά και όλες οι ομάδες, έτσι, δεν είναι, Ηλία? Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ, εντάξει, πέρα από την πλάκα, ο Κεραυνός είναι το φαβορί για τον Όμιλο. Θα ανέβει, είναι φαβορί. Τώρα και ο Ολυμπιακός Βάρης και ο Γέρακας, που έχει μείνει πίσω, είναι καλή ομάδα. Την κατάσταση, πώς θα γυρίσουν οι ομάδες, πώς θα βρουν ρυθμό οι ομάδες. Από τις 9 ομάδες που έχεις αντιμετωπίσει, ποια θεωρείς την καλύτερη ομάδα, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα, ο πιο δύσκολος αντίπαλος? Τώρα ήταν και ο Γέρακας που είχασε, ήταν δύσκολος αντίπαλος, και ο Μαύρος Αετός μου άρεσε με τον τρόπο που παίζανε. Αυτές οι δύο ομάδες, μπορώ να πω, ήταν οι πιο δύσκολες. Θεωρείς ότι κάποια ομάδα μπορείς να τη χαρακτηρίσεις έκπληξη του πρωταθλήματος? Δεν την περίμενες να βρίσκεται ψηλά στη βαθμολογία και είναι? Δεν την υπολόγιζες πριν την έναρξη του πρωταθλήματος? Όχι, μέχρι τώρα όλα εντάξει, φυσιολογικά κυλάνε. Μέχρι τώρα εντάξει, όχι. Δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Ή κάποια ομάδα που τη θεωρούσες ότι θα βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογία και δεν είχε την ανάλογη πορεία μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος? Θέλω να πω ότι τη Λαβρωτική δεν την περίμενα σε αυτή τη θέση που είναι. Περίμενα πιο ψηλά. Τώρα δεν ξέρω αν έχεις παρακολουθήσει και άλλες ομάδες εκτός αυτές που έχεις αντιμετωπίσει. Αν έχεις κάποια εικόνα και από τις υπόλοιπες ομάδες. Αν έχεις παρακολουθήσει. Σχεδόν όλες τις ομάδες τις έχω παρακολουθήσει. Σχεδόν όλες. Τώρα στο πρωτάθλημα της ΑΕ, δεν ξέρω αν ήθελες να μου πεις. Στον έναν όμιλο είναι η Τριγλία Ραφίνας, είναι ο Άρης Μπούλας, ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου. Στον άλλο όμιλο είναι ο Παλινιακός, η Ατλαντίδα Ανθούσας και ο Παλαβρατικός. Ενώ στις τρεις πρώτες θέσεις. Ποια ομάδα θεωρείς ότι είναι φαβορή για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική? Η Τριγλία, όπως φαίνεται, είναι και αίτητη, πατάει καλά, είναι οργανωμένα καλά, φαίνεται, και δουλεύουν σωστά. Και πιστεύω ότι θα πάει μέχρι τέρμα, θα ανέβει μέχρι ΓΑΜΑ, πιστεύω. Κάποια άλλη ομάδα, δηλαδή θεωρείς την Τριγλία Ραφίνας το πρώτο φαβορή? Με τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου δεν ξέρω τώρα εκεί πέρα τι γίνεται, και αυτόν περίμενα δυνατόν να είναι ψηλά, να εντάξει, κοντά είναι. Έχει δρόμο ακόμα, έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Δεν μπορούμε από τώρα να πούμε με σιγουριά. Έχει δρόμο. Ο Παλινιακός. Και ο Παλινιακός, παρόλο ότι έχω φίλους εκεί πέρα που παίζουν μπάλα, είναι καλή ομάδα. Εντάξει.
Βήμα-βήμα και ο Πανηλιακός δεν έκανε, δεν ξεκίνησε καλά και βήμα-βήμα περπάτησε και είναι ψηλά και αυτός είναι πρώτος. Και στη Γάμα Ιψανά είναι η Δόξα Αγίας Άννας με τον αθλητικό όμιλο Σικαμίνου. Εντάξει, εκεί πέρα πιστεύω ότι νωρίς είναι και εκεί ακόμα. Είναι και η Δόξα Κοροπίου, είναι καλή ομάδα και ο Παράς ξεκίνησε καλά με νίκες. Είναι νωρίς ακόμα, πιστεύω είναι νωρίς. Θεωρείς ότι θα προλάβει να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα? Δύσκολα το βλέπω, ειλικρινά δύσκολα το. Εγώ εύχομαι να ξεκινήσει, αλλά το βλέπω πολύ δύσκολα. Αυτό είναι κακό για το ρεσεφικό ποδόσφαιρο, γιατί και οι άνθρωποι που επενδύουν στο ποδόσφαιρο τους απομακρύνουμε σιγά σιγά έτσι. Αλλά πάνω απ' όλα υγεία. Σίγουρα. Εσύ τώρα έτσι πώς περνάς το χρόνο σου, που δεν μπορείς να πας κάθε μέρα στο γήπεδο να κάνεις την προπόνηση? Εδώ στο σπίτι με το μικρό, γιατί και ο μικρός μου παίζει ποδόσφαιρο, ασχολιόμαστε. Είναι στο Παναθηναϊκό, να το πούμε. Ναι, είναι κάπα 16 φέτος. Εδώ μας περνάει η ώρα να χαζεύουμε ποδόσφαιρο στην τηλεόραση, διάφορα. Σου λείπει η Ηλία το ποδόσφαιρο? Πάρα πολύ, το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου. Τώρα από τις ομάδες που έχεις αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής, ποια ομάδα ξεχωρίζεις, ποια ομάδα στην καρδιά σου? Στην καρδιά μου είναι ο Κεραυνός, έπαιξα τα 7 χρόνια. Και μετά είναι το Πορτοράφι, γιατί και εκεί στο Πορτοράφι ξεκίνησα, έκανα τα πρώτα βήματά μου, αλλά στον Κεραυνό πέρασα ξέχαστες στιγμές. Με πρωταθλήματα, με κύπελα, τα πάντα. Και τώρα είστε αντίπαλοι, έτσι? Ως προπονητής πλέον. Αντίπαλοι για 90 λεπτά. Δεν υπάρχει. Στο ποδόσφαιρο μόνο 90 λεπτά είσαι αντίπαλος. Μετά υπάρχουν φίλοι, φιλίες. Ως προπονητής υπάρχουν παίκτες που έχουν περάσει από τα χέρια σου, ας πούμε έτσι, να μου αναφέρεις κάποια ονόματα? Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που ανεβήκανε, πήγανε ψηλά. Σαν ποδοσφαιριστές που ξεκινήσα από μένα, Δημογιάννης ο Σπύρος, ξεκίνησε από τον Πορτοράφτη, πήγε στην Παναχαϊκή, μετά μέχρι Απόλλωνα τον είχε ο κύριος Τσομπανάκης, ο Γιώργος, στην πρώτη κατηγορία από Γάμα, Β, πήγανε Super League. Βγήκανε πολλά παιδιά. Ανήκεις σίγουρα και εσύ στο σύνδεσμο προπονητών Ανατολικής Αττικής, σε Ηλία. Πώς είναι το επίπεδο των συναδέλφων σου, των προπονητών? Έχει ανέβει πολύ το επίπεδο το δικό σας, έτσι, δεν είναι, Ηλία? Σε καλό επίπεδο, είναι σε ψηλό, μπορώ να πω, επίπεδο. Πάρα πολύ ψηλό. Τώρα που είσαι και σπίτι, έτσι, και λόγω της καραντίνας, ποια πρωταθλήματα έτσι παρακολουθείς στην τηλεόραση? Ποιες ομάδες έτσι σου αρέσουν περισσότερο? Εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι μπάγια. Αλλά μου αρέσει και το αγγλικό ποδόσφαιρο και το ισπανικό ποδόσφαιρο να βλέπω. Δεν ξέρω, είσαι και Παναθηναϊκός λόγω του γιού σου? Όχι, πριν το γιο ήμουν Παναθηναϊκός. Βλέπεις καθόλου τα... Είδες ας πούμε τον Ολυμπιακό με τη Μαρσέγη στο Champions League? Το είδα. Εντάξει. Γιάννη, πιστεύω ότι εντάξει, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που έπαιζε μάλλον σε άλλα παιχνίδια, αλλά και ψηλό αδικήθηκε. Θέλω να πω ότι το δεύτερο δεν ήταν πελαντή για μένα, για την προσωπική μου άποψη. Ωραία. Τώρα να σε ρωτήσω, αν έπρεπε να ψηφίσεις ποιος είναι ο καλύτερος ποδοσφαιριστής, είναι ο Ντιέγκο Μαραντόνα ή ο Πελέ? Εμείς μεγαλώσαμε το Μαραντόνα και ψηφίζω Μαραντόνα. Σου άρεσε δηλαδή? Πολύ, ναι. Και από την τωρινή γενιά, Μέση ή Ρονάλντο? Ο Κριστιάνο και ο Μέση. Ποιος είναι ο καλύτερος?
Εγώ γέρνω λίγο προς τον Κριστιάνο. Προς τον Κριστιάνο. Ναι. Ωραία. Ηλία, ποιο είναι το δικό σου μήνυμα στους φιλάθλους του Πρωτέα, Παλαιάς Φωκαίας, αλλά και γενικά σε όλους όσους ασχολούνται με το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο στην Ανατολική Αττική. Τι θα ήθελε να πει ο προπονητής του Πρωτέα, Ηλίας Λάζαρης? Να έχουν υγεία, να περνάνε όμορφα, να έχουν καλές γιορτές και τίποτα πάνω απ' όλα υγεία και τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα έρχονται, είναι σε δεύτερη μοίρα. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Δόξα τω Θεώ δεν είχαμε, είμαστε πλήρες, είμαστε εντάξει, δεν υπήρχαμε προβλήματα. Η Ακαδημία φέτος λειτουργήσε του Πρωτέα, τα τμήματα υποδομής. Τα τμήματα υποδομής λειτουργήσαν του Πρωτέα και είναι οργανωμένα και είναι σχολή του Παναϊκού και εκεί. Είναι σχολές του Παναϊκού. Υπάρχουν κάποια παιδιά από την Ακαδημία που έχουν προωθηθεί και στο ανδρικό τμήμα, Ηλία? Ναι, ναι, αυτό προσπαθούμε συνέχεια να βγάλουμε παιδιά από κάτω από τις ακαδημίες για να τα περάσουν στην πρώτη ομάδα. Υπάρχουν παιδιά, ναι, υπάρχουν. Ωραία. Ηλία, δεν ξέρω αν ήθελες κάτι να προσθέσεις. Θα ήθελες κάτι να προσθέσεις, κάτι που δεν αναφέραμε για τον Πρωτέα, για την ομάδα, έτσι? Όχι, μια χαρά, όλα εντάξει, όλα εντάξει. Εύχομαι καλές γιορτές σε όλους με υγεία. Υγεία και το συντομότερο δυνατό να μπορέσουμε να επιστρέψουμε. Εμείς έρχομαι όλοι να γυρίσουμε στα γήπεδα, γιατί είναι η ζωή μας το ποδόσφαιρο. Είναι η ζωή μας το ποδόσφαιρο. Και εγώ να ευχηθώ με την επανέναρξη του πρωταθλήματος να πραγματοποιηθεί και ο στόχος, διότι ο Πρωτέας Παλαιάς Φωκαίας πρέπει να αγωνίζεται σε ανώτερη κατηγορία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Επίσης, καλό σας βράδυ.